Μιχάλης Καγιούζης, προμονητής του Κεραυνού, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του σε άλλο ένα Final Four και είναι και στην πρώτη θέση του regular season. Coach, πλέον η πίεση είναι πάνω σας για την συνέχεια, αλλά πριν μιλήσουμε γι' αυτό, θέλω να πείτε για το σημερινό παιχνίδι. Στο τέλος ο Κεραυνός πήρε τον έλεγχο, καθάρισε το match. Τι πήγε καλά σήμερα για σας και πήρατε αυτή την πολύ σημαντική νίκη σε μια δύσκολη έδρα? Οι παίχτες. Εμείς απλά δίνουμε οδηγίες, απλά προσπαθούμε να δώσουμε κάποια instructions στο πώς θα κινηθούν μέσα στο γήπεδο. Έχουν την προσωπικότητα, έχουν την ελευθερία να κάνουν πράγματα. Και στο τέλος ήταν σε σωστές θέσεις, σωστό χρόνο, timing, πες το πώς θέλεις, να βρούμε εύκολες λύσεις για να μπορούμε να βάλουμε τα lay-up, να βάλουμε τις βολές. Ήταν παιχνίδι play-offs για μας. Είναι νοκάουτ παιχνίδι, δεν έχει σημασία αν είσαι πρώτος ή δεύτερος ή τελευταίος. Είναι νοκάουτ παιχνίδι. Ξεκίνησαμε και δύο ομάδες από το 0, γιατί όπως έχανε έβγαινε εκτός συνέχεια της διοργάνωσης. Καταφέραμε και ήμασταν στο παιχνίδι, ελέγξαμε το παιχνίδι. Πήγαμε το ΑΠΟΕΛ σε χαμηλό ρυθμό, όπως δεν του αρέσει να παίζει. Είναι ξεκάθαρο όλη τη σεζόν. Και στο τέλος βρήκαμε τις λύσεις, εύκολα λέει άπια, με το ΑΠΟΕΛ ήταν πολύ κακή σήμερα. Ειδικά στο πώς να μαρκάρουν και τον Τρέα και τον Νίκο και τον Σάιμον, όλα τα παιδιά. Και νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια, με τη βάση την εμφάνιση που κάναμε. Στο πρώτο ημίχρονο ΑΠΟΕΛ έπαιξε σκληρά, όπως και ο Κεραυνός, σκληρό παιχνίδι. Δεν σας έβγαινε να τα σιούτ. Τι είπατε στους παίχτες σας στο ημίχρονο? Ούτε και στο δεύτερο ημίχρονο βγήκαμε τα σουτ. Βγάλαμε δύο σουτ, ένα από τον Ζακ και ένα από τον Σάιμον. Μεγάλα σουτ, σουτ παιχτών με προσωπικότητα. Είμαι πολύ περήφανος και τυχερός που προπονώ αυτά τα παιδιά. Αυτό που είπαμε στο ημίχρονο όλοι μαζί είναι ότι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε να μπορούμε να παίξουμε, να μην χάσουμε τους στόχους και τους κανόνες που έχουμε βάλει από την αρχή του παιχνιδιού. Και καταφέραμε και δεν χάσαμε καθόλου το μυαλό μας, παρόλο που το ΑΠΟΕΛ έκανε κάποιο run στην τρίτη περίοδο. Ήμασταν εκεί, καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι, ήμασταν ψύχρεμοι. Όπως και να είπα, βάλαμε τις βολές και κερδίσαμε το παιχνίδι. Και μια τελευταία ερώτηση για να σας αφήσω να πάτε στα αποδυτήρια. Πετρολίνα ΑΕΚ στον ημιτελικό. Μια ομάδα που εσείς και η ΑΕΚ είστε οι δύο μεγάλοι προγραμματιστές των τελευταίων χρόνων. Πώς θα προσεγγίσετε αυτό το παιχνίδι, τι μπορείτε να μας πείτε έτσι για αρχή για αυτό το match-up? Είναι καταρχήν πολύ μακρινό αυτό το παιχνίδι. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια να παίξουμε, σημαντικά ώστε να κλείσουμε και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Αρχιζομένη στην εβδομάδα που μας έρχεται, σε εβδομάδα με την ΑΕΛ και μετά με την ανόρθωση εκτός από τα δύο παιχνίδια. ΑΕΚ, Κεραυνός, ΑΕΚ, πέσω, βάλτε όποια σειρά θέλετε. Είναι δύο ομάδες που τα τελευταία χρόνια διεκδικούν το πρωτάθλημα, που είναι ο απότερος στόχος όλων, έτσι κι αλλιώς. Είναι πάλι ένα νοκάουτ παιχνίδι, παιχνίδι τακτικής, παιχνίδι ηρεμίας, παιχνίδι εμπειρίας. Και οι δύο ομάδες έχουν έμπειρους παίχτες, είναι πολύ καλές ομάδες. Αλλά όπως σου είπα και προηγουμένως, είναι πολύ μακρινό ακόμα αυτό για μας. Έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να προετοιμαστούμε. Μην ξεχνάτε ότι ερχόμαστε από μια πολύ μεγάλη σεζόν, full σεζόν συνέχεια με δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Τα έχουμε καταφέρει μια χαρά μέχρι τώρα. Νομίζω ότι δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Μακάρι να είμαστε καλά και μακάρι να παίξουμε καλά για να κερδίσουμε τα παιχνίδια.